Ο πόλεμο στην Ουκρανία και τον μπλόκο του εναερίου χορού τη Κυπριακή Δημοκρατία για τα ρωσικά αεροσκάφη διαγράφουν το μέλλον του τομέα δυσίωνο. Το Υπουργείο Μεταφορών βρίσκεται σε επαγρύπνηση μετά την απόφαση τη Τουρκία να μην απαγορεύσει τι πτήσει τη στα ρωσικά αεροπλάνα για να επανεξετάσει σε πολιτικό επίπεδο ή και να τροποποιήσει την απόφαση τη Κυπριακή Δημοκρατία. Έχουμε 1,6 εκατομμύρια επιβάτε που υπολογίζαμε να έρθουμε σε συγκεκριμένε αγορέ. Πετύχαμε να μπει και να καταγραφεί η συγκεκριμένη επιφύλαξη ότι διατηρούμε το δικαίωμά μας να επανεξετάσουμε ή να αλλάξουμε τη θέση μας νομίζω ότι ε, αν η Τουρκία δεν το εφαρμόσει ή ε, αν προσπαθήσει να εργαλειοποιήσει το θέμα με τα κατεχόμενα. Εκεί που επήγαινε το ρούβλι τούτη τη στιγμή και ανοιχτέ να ήταν οι πτήσει, πολύ αφιβάλλω αν θα μπορούσαμε να έχουμε τουρισμό που δίνει την αγορά. Με του αρμόδιου να επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να προσελκύσουν νέε αγορέ σε μια προσπάθεια να αναπληρώσουν το κενό. Μέσα σε αυτέ τι δράσει εντάσσεται και το νέο πτυτικό πρόγραμμα τη Κυπριακή Αεροπορική Εταιρεία του που παρουσιάστηκε σήμερα. Η εταιρεία, πλέον με πέντε νέα αεροσκάφη τύπου Α320, αναμένεται να αναβαθμίσει κατά πολύ την θέση τη χώρα στον παγκόσμιο χάρτη τη αεροπορική συνδεσιμότητα. Η εταιρεία ανοίγει τα φτερά της και στην ασιατική αγορά, ενώ θα αυξήσει και τα δρομολόγια στο αεροδρόμιο Πάφου σε προορισμούς όπως Παρίσι, Αμβούργο, Αθήνα και Νιρεμβέργη.